Λοιπόν, να πάμε στην gossip επικαιρότητα τώρα, Κωνσταντίνε, και να δούμε από ό,τι φαίνεται μία νέα σχέση να έχει γεννηθεί. Αφροδίτη Σκαφίδα, Πύρος Δήμας, με τις κοινές τους εμφανίσεις, χωρίς όμως ούτε να έχουν επιβεβαιώσει, ούτε να έχουν διαψεύσει μέχρι στιγμής κάτι. Το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει επιβεβαιωθεί λίγο από τον κύκλο τους για την Αφροδίτη Σκαφίδα, που την ξέρεις νομίζω και εσύ, γιατί έχουμε περάσει την ίδια παραλία. Είναι κοντά λοιπόν με τον Πύρο Δήμα, είναι ζευγάρι και σύμφωνα με ρεπορτάζ Εσπρέσο είναι μαζί από τον Αύγουστο και μάλιστα δεν λένε όχι και σε ένα γάμο. Γνωρίστηκαν σε παρέα κοινού τους φίλου και έτσι είναι πάρα πολύ κοντά. Έκαναν μια κοινή έξοδο στην πρεμιέρα του Αντώνη Ρέμου και στη συνέχεια σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιωάννα Σαμπάνη, η οποία η ίδια έδωσε συνέντευξη στο Happy Day και είπε ότι είναι πάρα πολύ φίλη μου η Αφροδίτη Σκαφίδα και ναι, είναι μαζί. Και είναι συγκινητικό όλο αυτό, γιατί πολύ. Ο Πύρος δεν έκρυψε ποτέ και έχει μιλήσει πολύ συγκινητικά ότι δυσκολευόταν να ξεπεράσει το χαμό τη συζήτηση. Πριν 4 χρόνια. Έχει δώσει συγκλονιστικές συνεντεύξεις. Οπότε είναι πολύ ωραίο να τον βλέπουμε. Και είναι να πολύ καλό παιδί, τον έρωτα. Εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο με τον Πύρο Δήμα που παίζαμε έτσι εθελοντικά, ας πούμε, για κάποια φιλανθρωπικά κτλ. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πραγματικά του αξίζει γιατί έχει περάσει δύσκολα. Ταιριάζουν επειδή του ξέρει και του δύο. Κοίταξε να δει, ναι, είναι και οι δύο στον ίδιο χώρο. Η Αφροδίτη είναι ένα πολύ δυναμικό πλάσμα, αλλά παράλληλα είναι και πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Δηλαδή έχει δύο όψεις. Και πιστεύω ότι θα δώσει και μια χαρά μεγάλη στον Πύρο και αυτή θα πάρει από τον Πύρο αυτό το πράγμα που πραγματικά θέλει. Και νέοι άνθρωποι, εννοείται ότι η ιστορία αυτή, όταν έχεις χάσει έναν δικό σου άνθρωπο, δεν είναι ότι το ξεχνάς μια για πάντα. Έτσι. Απλά συνηθίζεις με τον πόνο και προχωράς. Γιατί και η ζωή που ξαναφτιάχνουν σε κάνει τη ζωή τους, να πρέπει να πας παρακάτω. Ωραία, η Αφροδίτη είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που νομίζω ότι η πορεία της δείχνει το πόσο διακριτική είναι και στο επαγγελματικό και στο προσωπικό κομμάτι. Και ταιριάζουν πολύ σε αυτό με τον Πύρο Δήμα. Διακριτικότητα, να κάνεις τα βήματά σου, να κάνεις ας πούμε, και, ακόμα και τις εξόδους σου, χωρίς όμως να προκαλείς και χωρίς να διατυμπανίζεις κάτι. Το προστατεύουν και είναι πολύ όμορφο. Εσύ, Βασίλη, ξέρεις κάτι για την Αφροδίτη? Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιάνω τα διάβαστα, δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Μιλάω με την Αφροδίτη ανά διαστήματα, αλλά είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Δεν είμαστε τόσο πολύ κοντά ώστε να μπορεί να μου εξηγήσει κάτι τέτοιο. Δεν επιβεβαιώνει την είδηση, δηλαδή. Δεν επιβεβαιώνει. Δεν γνωρίζω, άμα ήταν θα σου το λέγα. Επιβεβαιώνεται απόλυτο τον κύκλο. Αλλά σίγουρα το θαυμάζω και το επικροτώ να γίνει έτσι. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Τους αξίζει. Τους αξίζουν τα καλύτερα.